όπως πάει το πράγμα, οριακά θα μπορούσαν να υπάρξουν και ανατροπές. Δηλαδή, ακόμα και το Πασόκ να είναι πολύ λίγο πρώτο κόμμα, ας πούμε, να έχει 35,8, αν πιάσει το maximum της δύναμης που μπορεί να του δώσει αυτή η πρόβλεψη, και η Νέα Δημοκρατία, αν πιάσει το minimum. Εμείς παρουσιάζουμε, και νομίζω το καλύτερο θα ήταν να λάβετε υπόψη, το μέσο αυτών των δύο. Το ΚΚΕ φαίνεται να παίζει από το 7 μέχρι το 8,1. Γι' αυτό είδατε και πριν στην κάρτα το περίπου 7,5. Το Δίκη είναι το τέταρτο κόμμα. Από 5,5 μέχρι 6,7. Εδώ θεωρείται ότι πιο πιθανό είναι να κυμαίνεται πάνω από το 6% το Δίκη. Ο Συνασπισμός 5,2 ως 6,1, αλλά έχει ο κύριος Παπαδημούλης πληροφορίες και θα μας τις πει. Φαίνεται πιο κοντά προς το 6 το ποσοστό του συνασπισμού να καταλήγει. Η πολιτική άνοιξη φτάνει σχετικά κοντά. Φαίνεται να είναι κοντά στο 3%, μπορεί να φτάσει μέχρι 3,2. Μοιάζει όμως δύσκολο στην πραγματικότητα να αγγίξει το 3% και να μπει στην Ευρωβουλή. Το ίδιο και για το κόμμα του κυρίου Μάνου. 2,2 το μικρότερο, 3% το μεγαλύτερο, αλλά και αυτό το κόμμα μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο πραγματικά να βγάλει ευρωβουλευτή. Είναι όμως έκπληξη. Ναι, είναι έκπληξη. Το κόμμα του κυρίου Μάνου, καινούριο κόμμα, μικρό σε χρόνο ζωής. Έξυπνη διαφημιστική καμπάνια. Όχι μεγάλες οργανώσεις στην Ελλάδα, όχι συγκεντρώσεις. Λιτός λόγος από το Μάνο. Έτσι. Σωστός. Και δεν έκανε επίθεση σε κανένα. Έτσι. Ποτέ. Δεν έκανε επίθεση το σε να βγάλει κανένα. Ένα νούμερο το οποίο θα είναι πέριξ, ας πούμε, του 2,5%, είδατε το 2,6 ως πιθανότερο νωρίτερα, σημαίνει ότι έκανε καλό ξεκίνημα. Μπορεί να έχει ένα καλό ξεκίνημα. Πολύ καλό ξεκίνημα. Λοιπόν. Τα έχουμε εδώ τα πράγματα. Στην παρέα μας προστατεύθηκε ο κύριος Λικούργος Κομίνης, γνωστός δημοσιογράφος και δάσκαλος για μένα, θα το λέω πάντα. Να ξεκινήσουμε με από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Χαραλάμπος, πώς σας φαίνονται? Για το ΠΑΣΟΚ νομίζω είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά τα αποτελέσματα. Αν λάβει κανείς υπόψη όσα μεσολάβησαν στο παρελθόν, αν λάβει υπόψη κανείς ότι μόνο επί προγραμματικών δηλώσεων μίλησε το ΠΑΣΟΚ, ενώ οι άλλοι άθριζαν την άρνηση και τα παράπονα σε βάρος του ΠΑΣΟΚ, αν λάβει κανείς υπόψη ότι είναι εκλογές ένα χρόνο πριν από τις βουλευτικές. Άρα, με απλά λόγια, γιατί θέλω μια σύντομη τοποθέτηση από όλους, ναι, και μετά να ανοίξουμε το διάλογο. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερα. Χάνετε, αλλά είστε ευχαριστημένοι. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, γιατί είναι ένα αποτέλεσμα που δείχνει με σιγουριά το αποτέλεσμα της επόμενης αναμέτρησης. Παράδοξο είναι αυτό πάντως, να χάνει κανείς και να είναι ευχαριστημένος. Αυτό δεν είναι παράδοξο, γιατί όλοι το ξέρανε ότι αν γίνει έτσι το ΠΑΣΟΚ θα είναι κερδισμένο, ενώ με ένα τέτοιο αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία θα ψάχνει για αρχηγό. Κύριε Λογοσκούφη, ψάχνετε για αρχηγό? Όχι, εγώ νομίζω ότι καταρχάς πρέπει να πούμε ότι ο κ. Λαλιώτης έχασε όλα τα στοιχήματα που έβαλε. Και ο κ. Σιμίτης επίσης. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι. Τώρα δεν ήταν ιδιαίτερα κομψό αυτό των στοιχημάτων της προεκλογικής. Όχι, δεν ήταν, πράγματι. Σε πολύ κόσμο. Πράγματι. Όπως το εισπράξαμε εμείς, δεν έκανε. Αλλά λέω, η ουσία είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, πρώτη φορά κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν επιβεβαιωθούν αυτά τα αποτελέσματα, κερδίζει ευρωεκλογές. Και κερδίζει ευρωεκλογές λίγο καιρό πριν από εθνικές εκλογές. Μάλιστα. Εμάς ο στόχος μας που ήταν η πρωτιά. Άρα εσείς θεωρείτε ότι αυτό είναι και πρόκριμα για νίκη στις βουλευτικές εκλογές? Είναι πρόκριμα χωρίς να τις προδικάζει. Θεωρούμε ότι πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Θεωρούμε ότι πρέπει πλέον στους μήνες που μένουν μέχρι τις εθνικές εκλογές να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό το πρόγραμμα. Άνω τελεία, για να κάνουμε γρήγορα τον κύκλο. Και μετά. Και θα... δεν θα είμαστε ποτέ ευχαριστημένοι με μια τιμητική ήττα, όπως φαίνεται ότι είναι ευχαριστημένοι. Τρίτο κόμμα φαίνεται ότι είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Λιάννα, τι λες? Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι οι διεργασίες πια είναι ορατές. Ποτέ δεν φαίνονται πολύ έντονα στην κάλπη, ειδικά για ψήφους στο Κομμουνιστικό Κόμμα, με πολύ μεγάλη επιφύλαξη και στις δηλώσεις προ των τελικών αποτελεσμάτων. Να το δούμε. Κύριε Παπαδημούλη. Όχι, να τελειώσω, να κλείσω δύο λεφτά. Μάλλον όχι, στον κύριο Χατζηγιαννάκη θα πάω, γιατί το δίκη είναι. Ο δικοματισμός φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή εξακολουθεί με το σύστημα να συγκρατεί μεγάλο μέρος κόσμου και να μην αντανακλάται στις κάλπες αυτό που είναι πολύ έντονες διεργασίες. Έχουν ήδη όμως αρχίσει να πληρώνουν τα επίκαιρα. Επιτρέψτε μου λίγο τον γρήγορο κύκλο για να ακούσουμε και εσάς, κύριε Χατζηγιαννάκη, όλους δηλαδή, και μετά να ανοίξουμε την κουβέντα. Η επίχυση του δημοκρατικού κοινωνικού κινήματος όχι μόνο σταθεροποιείται, αλλά και αυξάνεται στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Σας αυτό... φέρνει όμως σαν ένα κόμμα που δεν μοιάζει να έχει εύκολα προοπτική εξουσία. Κοιτάξτε, εάν ο δικοματισμός πράγματι επικρατήσει, γιατί κρατάμε πάντοτε και την υπόθεση. Μπορείτε να παίξετε το ρυθμιστικό ρόλο. Όχι, το ρυθμιστικό. Είναι σίγουρο ότι από αύριο μας περιμένει ακόμη μεγαλύτερος αγώνας. Κύριε Παπαδημούλη, είμαστε ικανοποιημένοι. Το ποσοστό μας θα είναι στο άνω όριο της πρόβλεψής σας. Μπορούμε και αξίζουμε και περισσότερα και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για το περισσότερο. Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί σε πολιτικές εκλογές που έγιναν χειρότερα και από εθνικές πήγαμε από το 5 στο 6. Μάλιστα. Και σημειώνω
ότι το άθροισμα Πασόκ Νέας Δημοκρατίας είναι κοντά στο 10 μονάδες παρακάτω από το ποσοστό του 96. Και ακόμη και αν το συγκρίνουμε με τα ποσοστά του 94, είναι το επίσης... Πασόκ χάνει αισθητά και η Νέα Δημοκρατία κερδίζει λίγο. Ναι. Αν σκεφτεί κανείς πόσο έχασε η πολιτική άνοιξη και ότι δεν υπάρχει και η διανά του κ. Στεφανόπουλου. Πάμε και στον κύριο Φάιλο Κρανιδιώτη. Καταρχήν διαψεύδονται οι δημοσκοπήσεις που μας έδιναν κατά επανάληψη το 1,2-1,4. Mm-hmm. Είναι νωρίς ακόμα πιστεύω. Υπάρχει... Αν η άνοιξη, κύριε Κρανιδιώτη, όπως φαίνεται, δεν βγάλει ευρωβουλευτές. Δεν περάσει τον πύχη του 3%. Έχουμε ένα μεγάλο χαμένο άνθρωπο που λέγεται Νικήτας Κακλαμάνης. Και Αντώνη Σαμαράς, επιτρέψτε. Και Αντώνη Σαμαράς. Η άνοιξη έχει πολιτικό μέλλον. Μένει ή πια φτάνει το τέλος. Κοιτάξτε, υπάρχουν όργανα του κόμματος, υπάρχει ηγεσία η οποία. Όλα ανοιχτά λοιπόν. Των εκλογών, να πούμε το εξής τώρα. Με βάση αυτή την πρόβλεψη, φαίνεται ότι λογικά Πασόκ και Νέα Δημοκρατία θα δώσουν μάχη για το 10ο ευρωβουλευτή. Δηλαδή, ποιος θα έχει 10, ποιος θα έχει 9. Οι υπόλοιποι βγάζουν όλοι από 2. 2 και το ΚΚΕ, παρότι οι διαφορές τους είναι μεγάλες, δεν συμπληρώνει κανείς το εκλογικό μέτρο. Για τον τρίτο ευρωβουλευτή, ούτε κανείς είναι κάτω από το εκλογικό μέτρο για το δεύτερο. Άρα και το ΚΚΕ και το ΔΙΚΙ και ο Συνασπισμός βγάζουν από 2 ευρωβουλευτές και μένει ποιος θα βγάλει 10, ποιος 9. Έχω το Μιλτιάδη τον Εύερτ, Γιώργο Τράγκα. Και θέλω να τον ακούσουμε γιατί παίζει με τα νούμερα πάντα ο κύριος Εύερτ και έχει ένα πάθος και μια τόλμη στις προβλέψεις του. Να τον δούμε τον κύριο Μιλτιάδη Εύερτ, θα συνδεθούμε με το σπίτι του. Θα τον δούμε αμέσως τώρα. Ούτως ή άλλως νούμερα βλέπουμε. Κύριε Εύερτ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είστε καλά? Μια χαρά. Έχετε δικά σας νούμερα? Όχι, δεν έχω δικά μου νούμερα, αλλά από αυτά τα οποία αναμεταδώσατε ήδη και εσείς, αλλά και όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και τηλεοπτικοί σταθμοί, ναι. Ένα συμπέρασμα βγαίνει ότι πλέον η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη πολιτική δύναμη στη χώρα. Πόσο υπολογίζετε, κύριε Εύερτ, τη διαφορά? Την πρωτιά την έχασε πλέον το Πασόκ και θα πρέπει να αναλογιστεί το Πασόκ τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει και εμείς βεβαίως θα πρέπει να αναλογιστούμε τις νέες ευθύνες τις οποίες θα πρέπει, θα είμαστε έτοιμοι για να διακυβερνήσουμε τον τόπο. Κύριε Εύερτ, πόσο υπολογίζετε τη διαφορά ανάμεσα υπολόγιζα, σε... την υπολόγιζα, ναι, την υπολόγιζα μεγαλύτερη, την υπολόγιζα μεταξύ 4 και 5 ποσοστίων μονάδων. Ναι. Η διαφορά από ό,τι θα φαίνεται θα είναι της τάξης των 2,5 ποσοστίων μονάδων. Ναι. Αυτό οφείλεται και στο υψηλό επίπεδο της αποχής. Μα ένα να λεπτό. Περιμένουμε... Υποτίθεται ότι η αποχή πλήττει περισσότερο το Πασόκ ως κυβερνών κόμμα. Αυτό δεν το ξέρετε ούτε εσείς ούτε εγώ. Θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα κατά περιφέρεια και τότε μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Το μόνο συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε με αυτά που είδαμε μέχρι τώρα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ξαναέγινε πρώτη πολιτική δύναμη στην χώρα μας. Μάλιστα. Και ότι οι ευθύνες της είναι πολύ μεγάλες και πρέπει να προετοιμαστεί. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη ψυχραιμία, κυρίως δε χρειάζεται ψυχραιμία με όσους ασχολούνται αύριο το πρωί με τη Σοφοκλέους. Α, βάζετε μια σημαντική παράμετρο, μένετε πάντα στην συντροφιά μας. Μοιράζω το παιχνίδι επειδή είμαστε στις πρώτες στιγμές μετά από την ανακοίνωση της πρόβλεψης. Και κύριε Κομίνη, τι σας λένε όλα αυτά? Μου λένε ότι έπαιξε ρόλο, βέβαια έπαιξε ρόλο για να αποφάσει τη τελευταία στιγμή. Ξέραμε ότι μέχρι την Παρασκευή είχαμε πολλούς αναποφάσεις τους για εκλογές. Από τα γκάλο που γινόντουσαν και δεν ανακοινώνονταν. Και έπαιξε ρόλο το δίλημα έκφραση δυσαρέσκειας ή σταθερότητα. Με αυτό το δίλημα πήγαν πάνω από την κάλπη οι περισσότεροι ψηφοφόροι από τους αναποφάσεις τους, ίσως και από τους άλλους που λέγανε ότι είναι αποφασισμένοι. Άρα κατά αυτή τη λογική, μία ακόμα φορά ίσως του κυρίου Σημίτη του βγήκε. Του βγήκε η σταθερότητα, ναι. Του βγήκε. Για μένα, καταρχάς, αν δεν κάνω λάθος και θα μας τα πει εδώ ο κύριος. Mm-hmm. Υπάρχει ένα σύμπλην 2 σφάλμα. 1,5% είναι το στατιστικό σφάλμα. Σύμπλην. Σύμπλην, που σημαίνει ότι μπορεί να πάμε πλην στο Πασόκ και αυτό ακριβώς. Και επειδή είναι καλό τα νούμερα να τα βλέπουμε συνέχεια, άρα, την λοιπόν, πρόβλεψη να τη βλέπουμε. Είμαστε... Αυτό ακριβώς το ρόλο παίζουν τα παράθυρα που έχουμε. Δηλαδή το ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κυμανθεί από το 35 μέχρι το 36. Αν όμως έχουμε. Εδώ είναι η στάθμιση. Αρνητική. Αυτό που βλέπετε. Αν έχουμε υποχώρηση του ποσοστού του Πασόκ και αύξηση στα μέτρα που είπαμε, τα μαθηματικά. Ναι, ναι. Της Νέας Δημοκρατίας, τότε η ψαλίδα πηγαίνει σε αυτό το 4-5%. Δηλαδή, ακόμα δεν νομίζω ότι μπορούμε, αφού υπάρχουν αυτές οι διακυμάνσεις, να πούμε ακόμα. Γιατί άλλο το 2,5, άλλο το 5, άλλο το 2,5, άλλο το 4. Ναι. Από πλευράς πάντως... εντυπώσεων. Ναι. Και ιδιαίτερα για το χρηματιστήριο που είπε ο κύριος Εύερτ τα τελευταία. Κοίτατε όμως, φτάσαμε.
Ναι, να επισημαίνει, να πρώτα απ' όλα ένα εξωθεσμικό ο πολιτικός κέντρο της Νέας, ναι, Δημοκρατίας, ναι, ότι προσέξτε, δεν κινδυνεύει να πέσει το χρηματιστήριο αυτό επειδή είναι, κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Σκεφτείτε πόσο δεξιά έχει πάει το Πασόκ. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να ανοίξουμε την κουβέντα με τον ίδιο Γιώργο. Αν επιτρέπετε. Διότι σχολιάζονται. Κάτι λέει ο κύριος Σέβερ. Έχετε καλοσύνη. Επειδή σχολιάζονται δηλώσεις δικές μου, επεσήμενα ένα πράγμα. Ότι οι διοικητές των μεγάλων κρατικών τραπεζών και των εταιριών που είναι εμπλεγμένες στο χρηματιστήριο μέσω κρατικών φορέων θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί αύριο στις κινήσεις τους και να μην δημιουργήσουν την εντύπωση ότι επιχείρησαν να δημιουργήσουν ένα κατάλληλο ψυχολογικό κλίμα. Και ξέρω τι λέω. Ένα είναι δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία νίκησε τις εκλογές και είναι δεδομένες οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας και για το χρηματιστήριο και για την ελεύθερη οικονομία, αλλά με κοινωνικό πάντοτε πρόσωπο. Μάλιστα. Ο κύριος Εύρετ μας λέει ότι είναι κατευθυνόμενο το χρηματιστήριο. Αυτό είναι σημαντικό. Πολιτικά κατευθυνόμενο. Ναι. Πολιτικά κατευθυνόμενο, ή τουλάχιστον από όσο υφράτω εγώ αυτά που λέω, ότι παίζονται παιχνίδια στο αν είναι έτσι και το λέει ένας πολιτικός, αυτό είναι επικίνδυνο για μένα. Το χρηματιστήριο να είναι κατευθυνόμενο, το χρηματιστήριο είναι μια ελεύθερη αγορά. Πάντως παίχτηκαν και προεκλογικά και από τους δύο παιχνίδια. Κύριε Κομίνη, επισήμανε ένα πράγμα. Ότι η εθνική, η εμπορική και οι χρηματιστηριακές εταιρείες που ελέγχονται μέσω αυτών των δύο μεγάλων τραπεζών ελέγχουν μεγάλα χαρτοφυλάκια και θα πρέπει να είναι αύριο πάρα πολύ προσεκτικοί. Τίποτα άλλο. Κύριε Βαγγελάτο, τα χρηματιστήρια του κόσμου είναι εξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες ελληνικές. Αρκεί μια δήλωση ενός κρατικού αξιωματούχου στην Αμερική, αν το ανεβάσει, να το κατεβάσει. Δεν είναι κάτι που. Έτσι, μπράβο. Μπορεί να γίνει μόνο στην Ελλάδα. Αλλά και να λείπει η δήλωση. Ναι, τώρα εγώ βλέπω, θα τσιμπήσει αύριο κανένα 4-5 το βλέπω και θα λένε όλοι ότι η Νέα Δημοκρατία θα λέει αφού ερχόμαστε, ορίστε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Και θα λέει και το Πασόκ, επιβεβαιωθήκαμε. Αφουμένουμε να η εμπιστοσύνη. Γιώργο, τι ήθελες. Δεν είναι κακό να γίνει αυτό που λέει ο κύριος Σέβερ, δηλαδή να είναι ιδιαίτερα προσεκτική αύριο, γιατί είχαμε και τις τελευταίες δηλώσεις των πολιτικών και των πολιτικών αρχηγών γύρω από το χρηματιστήριο που έδειξαν στον κόσμο ότι στο χρηματιστήριο είναι πολιτικά κατευθυνόμενο, όπως είπε ο κύριος Κομίνης. Δηλαδή υπάρχει το κόμμα του χρηματιστηρίου που το διεκδικούν και οι δύο. Από την άλλη μεριά, να πούμε το εξής με βάση αυτά τα αποτελέσματα. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία είναι η πρώτη πολιτική δύναμη της χώρας αυτή τη στιγμή. Ναι. Υπάρχει μια ευρύτατη καταδίκη του κυρίου Σημίτη, της πολιτικής Σημίτη, και ιδιαίτερα σε αυτά που έδειχνε στα διαφημιστικά του σποτ. Δηλαδή, εγώ σας έφτιαξα τον πληθωρισμό, την παιδεία, την υγεία, τη δημόσια τάξη, για τα οποία χαμογελούσε ο κόσμος αυτή την εποχή. Υπάρχει δηλαδή η ψήφος δυσαρέσκειας και διαμαρτυρίας. Όπως και για τη στάση της Ελλάδος ευρύτερα στο σερβικό, διατυπώνεται αυτή η ψήφος. Δηλαδή, Γιώργο, εσύ λες ότι καταδικάστηκε γιατί η πολιτική της κυβέρνησης Πασόκ, αν καταδικάστηκε. Ο κύριος Σημίτης καταδικάζεται διότι έχει μια ψυχρή στάση απέναντι στις ασθενέστερες τάξεις εδώ και πολλά χρόνια από τότε που ανέβηκε. Διότι το Πασόκ, που ήταν το κόμμα των μη προνομιούχων, χάνει από αυτές τις τάξεις χιλιάδες ανθρώπους που βλέπουν ότι στρέφεται όλο ένα και πιο δεξιά, δηλαδή στην προστασία του κεφαλαίου και των μεγάλων συμφερόντων. Και το τελευταίο είναι ότι υπήρξε σημαντική διαρροή προς τα μικρά κόμματα στην υπόθεση που λέγεται πόλεμος στα Βαλκάνια. Μάλιστα. Όπου εδώ βλέπουμε το ΚΚΕ, να ανεβαίνει λόγω σταθερή στάσεω. Βλέπουμε το ΔΙΚΙ να ανεβαίνει λόγω σταθερή στάσεω. Και επίσης θέλω να προσθέσω το εξής. Από αύριο αρχίζουν προβλήματα και για τον Καραμανλή. Διότι αποδεικνύεται ότι πλέον δεν μπορεί να έχει αρχηγικά κόμματα στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να είναι το όνομά σου μεγαλύτερο από το κόμμα, από τον τίτλο του κόμματος. Δεν μπορεί να έχεις 16 σελίδες ομιλία και να μην αναφέρεσαι στη Νέα Δημοκρατία που την έφτιαξε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, την πήρε ο Έμπερ, την πήρε ο Ράλης, την πήραν όλοι. Και βλέπουμε εδώ. Λες δηλαδή ότι δεν μοίρασε παιχνίδι ο Κώστας Καραμανλής και έχει ευθύνες γι' αυτό. Όχι. Βλέπουμε εδώ, δεν μοίρασε παιχνίδι. Βλέπουμε εδώ ότι έχει 2,6 με βάση τα πρώτα αποτελέσματα. Ο Μάνος που βγήκε 50 μέρες του. Ναι, αλλά σου είπε ο κύριος Παπαδημούλης κάτι έξυπνο. Ο Μάνος μόνο τον εαυτό του έβγαζε. Ναι, μισό λεπτό. Αυτό είναι καλύτερο. Όχι, μισό λεπτό. Δεν έβγαλε τον εαυτό του. Έβγαλε μια έξυπνη και ελληνική καμπάνια. Ο κύριος Μάνος, για τον οποίο τον λέγανε ότι είναι μη ανιχνεύσιμος. Αυτό ήταν. Εγώ λέω ότι ο κύριος Μάνος ανέβηκε. Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, καταρχήν μη φωνάτε. Τώρα κάνει ολοκλήρωση μεγάλων κομμάτων με κόμματα που μαζεύουν τα περισσέματα και τα απόλυτα. Μην το λέτε αυτό, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Είναι προσβλητικό για τους πολίτες που θα ψηφίσουν. Κύριε Χαραλάμπους, να είστε προπαραίτητο. Όλες οι ψήφοι έχουν ίδια αξία. Εντάξει. Είναι προσβλητικό. Τους λέτε το ανακάλεσαι. Εντάξει. Είναι υπόδειγμα δημοκρατία. Αφήστε με το.
Αφήστε να το μαλάκα, θα δουλέψει λίγο. Αφήστε να το μαλάκα. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Ξέρετε. Κάτσε, Γιώργο. Βγήκε απόλυτα η ίδια. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Πάτε το πίσω τώρα για να συνεχίσουμε. Για να μεγάλο κόμμα το πάρω πίσω, μου ζητάτε να πάρω πίσω. Να το πάρετε αμέσω όμω. Να το πάρω επειδή μου το ζητάτε. Να το πάρω επειδή εγώ θα το πάρω. Μην το βάζετε έτσι. Αφήστε να κάνουμε συζήτηση. Να κάνω ένα time out. Να κάνω εγώ ένα time out γιατί πολύ καλοπροαίρετη στην κουβέντα είμαστε. Να ολοκληρώσει ο Γιώργο και να πάμε. Να πάμε. Να κάνουμε διάλογο. Τη Νέα Δημοκρατία να ακούσουμε τι λένε τα κόμματα. Τα κόμματα, τα μικρά κόμματα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υποφελείται κανείς. Εσείς χάνετε. Για να κάνει. Εσείς χάνετε. Όταν μιλάτε για υπόλοιπα και μιλάτε με αυτό το ύφος. Είπε, με αυτό το ύφος. Για να μαλακώστε το όσο θέλετε, αλλά σας αφορά και το σκλήρημα και το μαλάκωμα. Λοιπόν. Δεν έχω πρόβλημα. Εκείνα τα γάτια του Μπόξα και στην εκπομπή παλιά τα έχει πει. Μια στιγμή. Δώστε μου τη δυνατότητα. Να ολοκληρώσω και όμω θα τα πει. Για να το ξεκαθάριζα τώρα. Γιατί υποφεληθήκαμε. Πέντε θέμα, διευκόλυνση, παρακαλώ. Τι με κοιτάζει. Από ένα μεγάλο κομμάρα δεν αφορούσε εσένα. Δεν πήγαν στην κάλπη να ψηφίσουν. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω μόνο κάτι. Πες τον Γιώργο γιατί. Το 5% που βγάζει ο κύριο Σαμαρά και ο κύριο Μάνο. Είναι ψήφινο δημοκρατικοί οι οποίοι πήγαν σε αυτά τα δύο μικρά κόμματα. Κάτσε, από αύριο θα υπάρχει ένα άλλο που θα λένε. Είναι λάθος. Αυτός που είναι πάνω από 6,5 το έχουν. Είναι η άποψή μου, κύριε. Το 94. Έχουν ήδη την Ελλάδα ζητήσει άποψη του Πασόκ. Κοιτάξτε να δείτε με του Άρη. Έτσι λέτε. Βλέπετε καμία ταυτότητα συνασκουμένη σήμερα κυβερνητική πολιτική, όχι. Τουλάχιστον με τα δικά μα δεδομένα. Λέω ότι από όλες τις έρευνες. Όχι, όχι, όχι. Να τα βάλουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ έχουν ταύτιση από τις έρευνες. Εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό. Ήθελα να μην αρέσουμε. Αλλά είμαστε διαφορετικό. Όχι, κύριε Χατζηγιαννάκη, είναι ένα κόμμα με χαμηλή συσπήρωση οπαδών, το οποίο. Μικρότερη συσπήρωση από το Πασόκ. Μου λέγε, είναι μικρότερη. Είναι όχι, κύριε. Στις δημοσκοπήσεις έτσι εμφανιζόταν. Αφήστε τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι κακό. Εδώ αυτό. Φάνηκε. Δεν είναι κατανάγκη. Μα φάνηκε κακό. Από το αποτέλεσμα. Είναι... Εάν η συσπήρωση ήταν μεγάλη ή μικρή. Αλλά προσπαθώ να σας πω ότι έλεγε χαρακτηριστικά κάποιο επαΐων επί των δημοσκοπήσεων ότι μοιάζει το δίκη με ένα βαρέλι. Από πάνω μπάζει. Από κάτω βγάζει, υπάρχει, είναι ένα κόμμα που μπαίνει και βγαίνει κόσμο. Καλά έκανε και το έλεγε αυτό. Ζωντάνια δείχνει αυτό. Εγώ θα σα πω. Ζωντάνια ότι... δείχνει αυτό. Εγώ θα μην παρεξηγήσετε. Σε επίπεδο πρακτική πολιτική δεν υπάρχει καμία σχέση. Σε επίπεδο προγραμμάτων Νέα Δημοκρατία και Πασόκ υπάρχει ταύτιση. Πλήρη. Να δούμε τι διαφορέ εκεί. Στο περιθώριο. Μάλιστα. Λοιπόν, επιτρέπετε ένα λεπτό να διακόψω. Πάμε σε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία να δούμε τον Μανώλη και τον Άκη Παυλόπουλο. Ένα σχόλιο στα αποτελέσματα. Ένα λεπτό να ακούσουμε του δύο συναδέλφου. Μανώλη. Παρά την ένταση που γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει η πατέρα τώρα. Νίκο, αυτό το αποτέλεσμα έτσι όπως διαφαίνεται και εφόσον επιβεβαιωθεί, επιτρέπει σε όλους να είναι ευχαριστημένοι. Το είπαμε από την αρχή. Βγήκαν όλοι οι νικητές και χάσαν όλοι. Την πολιτική άνοιξη. Να, μπορώ σε ένα λεπτό να εξηγήσω ίσως γιατί στο Πασόκ υπάρχει αυτή η ικανοποίηση, ενώ το Πασόκ έρχεται κατά πάσα πιθανότητα δεύτερο κόμμα. Εξηγείται, αν λάβουμε υπόψη μας ότι πριν από λίγο καιρό, την εποχή της υπόθεσης ο Τσαλάν. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται του Πασόκ κατά 10 μονάδες. Τότε χαρακτήριζαν την κατάσταση μη αναστρέψιμη στη Χαριλάου Τρικούπη. Θεωρούσαν ότι η υπόθεση των εκλογών έχει χαθεί ολοκληρωτικά. Έκτοτε υπάρχει μια, θα λέγαμε, σχεδόν θεαματική ανάκαμψη του Πασόκ και επαναλαμβάνουμε αυτό που μας έλεγε κορυφαίος τελέχος του κινήματος πριν από λίγο. Αυτό το αποτέλεσμα, εφόσον επιβεβαιωθεί από τη ΔΕΛΤΑ Πληροφορική, από τα αποτελέσματα του Υπουργείου Εσωτερικών, μπορεί. Να κάνει το Πασόκ, να ελπίζει τουλάχιστον, η φράση είναι προσεκτικά διατυπωμένη. Μπορούν να ελπίζουν στο Πασόκ ότι θα κερδίσουν τις εκλογές. Άρα λοιπόν, Μανώλη, πάμε και στον Άκη τον Παυλόπουλο. Πάμε στον Άκη τον Παυλόπουλο, γιατί. Πριν σας κάνω ένα σχόλιο, Νίκο, έχουμε τον κύριο Χατζηδάκη, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, θα τον ακούσουμε. Δείχνει να έχει διασφαλιστεί τουλάχιστον σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις με τα exit polls η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με ένα μικρό προβάδισμα σύμφωνα τουλάχιστον με τις δημοσκοπήσεις έτσι όπως δημοσιεύονται. Ωραία, κοιτάξτε, εδώ είναι προφανές ότι έχουμε μία νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Ο στόχος που είχε τεθεί και από την Εκτελεστική Επιτροπή πριν από πολύ καιρό ήταν η Νέα Δημοκρατία να έρθει πρώτο κόμμα. Σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις τις σημερινές, είναι πρώτο κόμμα. Δεν είναι επισφαλές. Δεν είναι επισφαλής μια διαφορά κάτω των δύο μονάδων. Πώς θα αποκτήσει. Δεν μπορώ να καταλάβω από πότε ανατράπηκαν οι κανόνες της κοινής λογικής και ο πρώτος δεν είναι πρώτος. Ο πρώτος είναι νικητής, ο δεύτερος είναι δεύτερος. Η πολιτική του Πασόκ αποδοκιμάστηκε. Έχουμε μια σημαντική υποχώρηση του ποσοστού του σε σχέση με τις εθνικές εκλογές και νομίζω είναι ξεκάθαρα μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δημιουργεί
δημιουργεί και έναν αέρα νίκης βεβαίως για τις εθνικές εκλογές. Σαφής. Νίκο, Άκη, τρία σχόλια έχω να κάνω πολύ σύντομα. Να μας πεις, ναι. Καταρχήν, την πρόβλεψη εκεί στη Ριγίλης για τη διαφορά Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και το κλίμα. Τρία πολύ σύντομα σχόλια. Ως προς την πρόβλεψη, με ρώτησες και σε αυτό θα σου απαντήσω. Λένε ότι προβλέπουν ότι η διαφορά θα κλείσει πάνω από 2 ποσοστιαίες μονάδες υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Το πρώτο. Το δεύτερο σχόλιο είναι το εξής. Αν αυτό είναι η αισιόδοξη πλευρά, σημαίνει ότι ίσως είναι και κάτω από 2%, έτσι. Έτσι όπως δείχνει στις δημοσκοπήσεις. Και το λέω γιατί θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο στην ψυχολογία εκεί και το καταλαβαίνουμε όλοι. Το 2 και το 1,8. Είναι όχι, η πιο αισιόδοξη πρόβλεψη εδώ στη Ριγίλης είναι ότι θα φτάσει στις 3 μονάδες. Η πιο αισιόδοξη πρόβλεψη εδώ στην Ριγίλης είναι ότι θα φτάσει στις 3 ποσοστιαίες μονάδες. Μεταφέρω τις πιο μετριοπαθείς προβλέψεις. Δύο σχόλια πολύ σύντομα. Πρώτον, φαίνεται να επιτυχάνει το καταρχήν στόχος του Κώστα Καραμαλή. Δεύτερον, αυτή η νίκη, αν είναι έτσι τα πράγματα, αθρίζεται με τη νίκη των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών μετά από λίγους μόλις μήνες. Δεύτερη εκλογική νίκη του κυρίου Καραμαλή, μια και ήταν προσωπικό εκλογικό στοίχημα και προσωπική αναμέτρηση. Να είναι μια νίκη, ένα διακριτό αποτέλεσμα, όπως έλεγε χαρακτηριστικά κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Μια διαφορά μεγάλη που θα διασφαλίσει τη Νέα Δημοκρατία και καλπασμό. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Αφορά στο πρώτο ποσοτικό σχόλιο που είχαμε κάνει στην πρώτη μας σύνδεση. Αυτό θα μπορούσε να επιφέρει κάποιους τριγμούς εκεί στη Ριγίλη. Κανέναν. Η πρόβλεψή μου είναι, αν ξέρω καλά αυτό το ρεπορτάζ μετά από τόσα χρόνια που το καλύπτω, ότι κανέναν. Κανείς μετά από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, μετά από 10 ολόκληρα χρόνια, σας θυμίζω ότι ήταν 3,5 ποσοστιαίες μονάδες πίσω από το Πασόκ όταν ξεκίνησε αυτή η προεκλογική αναμέτρηση, άρα τις υπερκάλυψε. Συνεπώς, κανείς δεν θα διανοηθεί να αμφισβητήσει τις επιλογές του κ. Καραμαλή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε αμέσως στον Λυκούργο τον Κομίνη. Εγώ βλέπω ότι έχετε επικεντρώσει όλη σας την κριτική στο ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος. Ήταν εδώ γιατί ήταν τα δύο μεγάλα κόμματα. Ναι, ναι. Πριν σωστά, με την λογικά ίσως. Με τον κύριο Παπαδημούλη. Αν είναι να λέω μια λέξη και να ακούγονται 10, δεν θα. Και αν κάνω κι εγώ το ίδιο βέβαια όταν μιλάνε οι άλλοι, δεν θα κάνετε συζήτηση και δεν θα βγει και κανένα συμπέρασμα για αυτούς που μας βλέπουν. Εγώ θέλω να δω αποχή Λευκά και Άκυρα αριθμητικά και ποσοστιαία στους 8,5 εκατομμύρια πόσα είναι οι ψηφοφόροι, είναι όλοι αυτοί. Για να δω, να μετρήσω ποια είναι η δυσαρέσκεια, ποια είναι ο φόβος της έλλειψης σταθερότητας και να βγάλω τα συμπεράσματα αυτή την ώρα πώς σκέφτεται ο Έλληνας. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα, αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο το Πασόκ, είναι ασφαλώς μια νίκη στα σημεία της Νέας Δημοκρατίας, δεδομένου ότι ήταν σε όλες τις ευρωεκλογίες που προηγήθηκαν δεύτερο κόμμα. Πρώτη φορά η Νέα Δημοκρατία γίνεται πρώτη. Και βέβαια, αυτός που είναι στην κυβέρνηση έχει τη φθορά της άσκησης κυβερνητικής πολιτικής και την υφίσταται. Από εδώ δεν μπορώ να έχω κριτήριο το ότι θα κάνει στις εθνικές εκλογές, γιατί αν πάλι είναι το δίλημα σταθερότητα ή έκφραση της αρέσκειας και διακινδυνεύονται συμφέροντα του ψηφοφόρου, μπορεί λογικό είναι μπορεί να ξαναβγάλει το Σιμίτι. Δηλαδή δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σταθμίσω με αυτά το ότι θα γίνει τον Μάρτιο του 2000 αν γίνουν εκλογές τότε. Θέλω λοιπόν να δω με την αποχή τα Λευκά και τα Άκυρα εγώ τι δυσαρέσκεια υπάρχει. Πόσος κόσμος συσσωρεύτηκε σε αυτή τη θέση, γιατί είναι θέση για μένα και η αποχή, και το Λευκό και το Άκυρο. Και αυτό θα το μετρήσουμε βέβαια αργότερα όταν θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα από τη Δέλτα Πληροφορική, τα οποία κυρίες και κύριοι υπολογίζουμε να πάρουμε σίγουρα μετά τις 9. Αισιόδοξες προβλέψεις λένε γύρω στις 9.30. Αυτοί που θέλουν να είναι πιο ρεαλιστές λένε ότι γύρω στις 10 τα πρώτα, 10.30 με 11, ένα ολοκληρωμένο δείγμα το οποίο θα μας δίνει και την αίσθηση πια, για να μην πω τη βεβαιότητα, του τελικού αποτελέσματος. Κύριε Βαγγελάτο, ναι, κύριε Παπαδημούλη. Μία πλευρά θέλω να επισημάνω που κρύβεται επιμελώς πίσω από τους προπαγανδιστικούς ισχυρισμούς του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ βρίσκεται 7 μονάδες κάτω από το ποσοστό των βουλευτικών εκλογών, που σημαίνει πάνω από 400.000 άνθρωποι που το ψήφισαν πριν 3 χρόνια, δεν το ψήφισαν τώρα. Με την επιφύλαξη που σωστά επισήμανε ο κύριος Κομίνης, αποχή Λευκά Άκυρα, που θα το δούμε στην πορεία. Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει ποσοστό σαφώς πιο κάτω από το ποσοστό του 96. 2%. Αλλά και τουλάχιστον και σε σχέση με το 94, μια παράμετρος που πρέπει να τονιστεί. Το άθροισμα των κομμάτων που ανήκουν σε αυτό που λέμε ευρύτερη συντηρητική παράταξη, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, Πολιτική Άνοιξη και Διανά, συγκέντρωσε 44%. Τώρα, Νέα Δημοκρατία, Μάνος,
και Σαμαράς συγκεντρώνουν ένα ποσοστό της τάξης του 40%. Mm-hmm. Σε μια εποχή που μας έχουν πιπηλήσει τα αυτοί, ότι η κοινωνία στρέφεται δεξιά, ότι όλοι ασχολούνται με το κόμμα του χρηματιστηρίου και δεν ασχολούνται με το κόμμα των φτωχών, των ανέργων, των κοινωνικά αποκλεισμένων. Σε μια εποχή. Αφήστε τα, κύριε. Η έρευνα το έδειξε. Ναι, ναι. Στο χρηματιστήριο μετέχουν όλοι. Αυτό, αλλά πολιτικό τώρα, τζόγο με το χρηματιστήριο έκανε το Πασόκ η Νέα Δημοκρατία. Και επιχειρήματα, ψηφίστε Σιμίτη για να ανέβει το χρηματιστήριο, έλεγε κάθε μέρα ο κύριος Αναστασιάδης, όχι ο συνασπισμός. Καλά, ναι. Λοιπόν, τώρα, έλεγα λοιπόν ότι από το 44 πήγε στο 40. Δεν επωφελήθηκε η Νέα Δημοκρατία από την δραματική συρρήκνωση των ποσοστών της πολιτικής άνοιξης. Οι δε δυνάμεις που βρίσκονται αριστερότερα του Πασόκ. Πάντως ρούφηξε κάτι από την πολιτική άνοιξη, ίσως ναι, ο Στέφανος Μάνος. Βέβαια. Μου δώσει το λόγο. Και όχι μόνο αυτό. Ο Στέφανος Μάνος, να επισημάνω και μια άλλη παράμετρο που και αυτή πρέπει να την ψάξουμε. Ο Στέφανος Μάνος παίρνει ένα ποσοστό της τάξης του 1,5% παραπάνω από ό,τι το έδιναν όλες οι προβλέψεις. Και ο κύριος Μητσοτάκης από το πρωί έχει κάνει δήλωση στα Χανιά και λέει: Πασό και Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να μελετήσουν το μήνυμα το οποίο θα είναι υπέρ των μικρών κομμάτων. Θέλει λοιπόν ένα ψάξιμο και μελέτη περιφέρεια-περιφέρεια. Εγώ θα ήθελα να δω τι πήρα στα Χανιά ή Ταύρη. Ναι, και να δούμε και τι πήρε το Πασόκ σε αστικές περιοχές και εύπορες και τι πήρε η Νέα Δημοκρατία στις αγροτικές περιοχές. Μία λέξη μπορώ. Μετά διότι τα αποτελέσματα αυτά είναι η χαρά του αναλυτή, δηλαδή και των κομμάτων. Όλοι έχουν κερδίσει. Έτσι. Όλοι πήραν κάτι. Μισό λεπτά, αφήστε να ολοκληρώσω. Μισό λεπτάκι. Όλοι πήραν κάτι που να μπορούν κάπως να δικαιολογούνται ότι καλά πάμε. Και να φύγουν ήσυχα, να πάνε για διακοπές κτλ. Όμως, να είμαστε και ρεαλιστές, δηλαδή να δούμε και να είναι από την πλευρά. Όταν ο Σιμίτης, με όλες τις κατραβακές που έχει φάει, και δηλαδή, τα που συνέβη, ο Τσαλάν, ιστορίες κτλ. Σερβία, δηλαδή. Όταν η μισή Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, έκανε διάφορες χειρονομίες. Και παίρνει ένα ποσοστό που του δίνει βάση για να διεκδικήσει άνετα τις εκλογές τις επόμενες. Γιατί αν μελετήσετε από πού να πάρει ψήφους, έχει πολλούς περισσότερους να πάρει. Από Δίκαια, από Κουκουέ, από Συνασπισμό, από οπουδήποτε. Παρότι το δίστιχο των. Όχι, δίστιχο, με συγχωρείτε. Παρότι τη Νέα Δημοκρατία που είναι πρώτη μεν, αλλά έχει να πάρει. Όχι, θέλω να πω, έχει πολύ περισσότερο δεξαμενή. Αν το αναλύσουμε ψύχραμα, ο Σιμίτης. Η Νέα Δημοκρατία είναι τυπικά ο κερδισμένος ή δεν μπορεί να το αρνούμαστε. Έτσι είναι. Mm-hmm. Αλλά και ο Σιμίτης έχει καταγάγει μια νίκη στην υπόθεση. Το είπα εγώ από την αρχή. Βγήκαν όλοι οι νικητές και χάσανε. Είναι τρομερή αντοχή. Συμφωνώ απόλυτα, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ μιλάμε για ευρωεκλογές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να εκδικηθούν, ας μην το πω εγώ, Σιμίτης, το Πασόκ και πηγαίνουν πιο αριστερά, πιο δεξιά. Αυτό το ξέρουμε και από τον περίγυρό μας. Χάνει λοιπόν με τα τελευταία γεγονότα. Χάνει και το Πασόκ ένα μεγάλο κομμάτι. Εγώ δεν λέω ότι κέρδισε το Πασόκ. Λίγο, η ιστορία έχει αποδείξει πρόσφατη το αντίθετο. Θα να πω κάτι, το Πασόκ σε πολύ δύσκολες στιγμές. Τα μικρά κόμματα παίρνουν από το Πασόκ. Δεν έχει. Δημιουργηθήκανε κόμματα, πήρανε κόμματα. Λοιπόν, στο Πασόκ. Το δίκη, παρακαλώ. Είναι ζωντανή κουβέντα, παίρνετε όλοι το λόγο, μιλάτε όλοι. Νίκο, δεν μου έχεις δώσει το λόγο. Μια σειρά. Τον έχετε πάρει, κύριε Μουσάκη. Δεν έχετε πρόβλημα. Δεν προέρχεται από το Πασόκ. Δηλαδή το τι δίκη. Σημαίνει το Πασόκ. Για... προέρχεται από το Πασόκ. Πάλι θα το εξηγήσω. Ο κύριος Τσοβόλας ήταν ηγετικός τέλεχος του Πασόκ. Ναι, ναι. Αποφάσισε και έκανε κόμμα δικό του και άρμεξε ψήφους του Πασόκ χτυπώντας το Πασόκ. Το ρήμα εγώ το χρησιμοποιείτε εσείς. Εγώ θα σας πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας ψηφίζουν δεν καλύπτονται από το συγκεκριμένο Πασόκ το σημερινό. Καλύπτεται από την αλήθεια ότι ο ψηφοφόρος επιλέγει στην Ιταλία. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι καλή ρεπορτέρ και έχει καλό ρεπορτάζ από το Πασόκ. Να τη δούμε. Είναι στην είσοδο των γραφείων η Ελένη. Και μπαινοβγαίνει κόσμος εκεί, Ελένη. Καλησπέρα. Ακριβώς. Καλησπέρα και από μένα. Να πούμε ότι από την πρώτη και όλα στιγμή, πριν καν ανακοινωθούν τα Exit, όπως είναι φυσικό, αφού τα ξέραμε και εμείς, τα ήξεραν και πολλά στελέχη του Πασόκ τα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν υπήρχαν πάρα πολλά χαμόγελα, αισιοδοξία. Πρέπει να πούμε ότι αυτό που μας λένε τώρα όλα τα στελέχη του Πασόκ είναι ότι το ποσοστό αυτό, το οποίο μάλιστα πολλοί λένε ότι δεν αποκλείεται να είναι και καλύτερο μέχρι το τέλος, είναι απόρρια της εισπήρωσης που υπήρξε τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή τις τελευταίες 15 μέρες, πολλά στελέχη, σχεδόν όλα τα στελέχη της λεγόμενης ισοκομματικής αντιπολίτευσης, τα οποία όμως
ξέρουν, ελέγχουν τον κομματικό μηχανισμό, κινητοποιήθηκαν ώστε να υπάρχει μάλιστα αυτό το... Ελένη, να σε ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Το ρεπορτάζ πιο επικίνδυνο που είναι, στο Βελιγράδι ή στη Χαριλάου Τρικούπη? Εδώ είναι για κότες. Τι είναι εκεί για... για κότες. Λοιπόν, εκεί τα καγαρίσματα να δούμε που είναι οι κότες τώρα. Να πούμε, θα μου επιτρέψεις, ναι, να πούμε ότι στις πιο κρίσιμες περιόδους, της ναι μεταπολιτευτικής περίοδου, το ΠΑΣΟΚ, ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ έδειξε ότι είναι συμπαγής. Μην ξεχνάμε την περίοδο της κάθαρσης. Ναι. Έτσι, είχε μια βάση στο ΠΑΣΟΚ πάντα που πάντα 40% έπαιρνε και τότε. Και τώρα έχει ένα συμπαγή όγκο, είναι μεγάλος, γιγαντιαίος πολιτικός φορέας. Έχει τη δυνατότητα ως κυβέρνηση, ακόμη και τις τελευταίες μέρες, να υπόσχεται. Οπότε να παίρνει κοντά του ανθρώπους που θα mm-hmm θέλαν να ψηφίσουν αντίθετα. Και το κυριότερο, αλλά μπορεί να καταδικάστηκε η πολιτική του κυρίου Σημίτη. Αλλά για μια